Να σου πω, ρε Φωτεινή, τι έπαθα προχθές. Τι έπαθες, ρε Βενέτια μου? Κάθισα και σκέφτηκα και λέω, το κονιάκ το θεραπεύει όλο. Γιατί να μην θεραπεύει και το διαβήτη? Το κονιάκ θεραπεύει τον διαβήτη? Θα μας τρελάνεις εσύ. Αχ, Φωτεινή μου, ήπια ένα ποτήρι κονιάκ. Και πόσο ανέβηκε το ζάχαρο? Δεν ξέρω, γιατί γύριζα γύρω-γύρω. Ωχ, Παναγιά μου. Και δεν μπορούσα να συνέλθω. Κοιμήθηκα και μετά σκέφτηκα θα αρχίσω να τρώω γαλακτομπούρικο τώρα. Βενετία. Φωτεινή, κάτι πρέπει να κάνω εγώ με το διαβήτη. Κάτι γλυκό πρέπει να τρώω. Εγώ δεν ακούω καλές γλυκές κουβέντες. Πρέπει να αρχίσω να τρώω γλυκά. Τρώω που λες. Γαλακτομπούρικο. 4 κομμάτια. Αχ! Oh. Μετράω το διαβήτη. 1,40. Λέω, ωραία. Τον θεραπεύσαμε τον διαβήτη. Θαύμα. Παίρνω να το πω το γιατρό μου. Και αντί να πάρω τον γιατρό μου, πήρα τον τράγκα. Πού κολλάει ο τράγκας, μωρέ Βενετία? Αλλά ο τράγκας έχει μια ώρα, κάθε μέρα, μια ώρα στην τηλεόραση, 5 με 6, και μιλάει και το διαβήτη. Αφού έχει πάρει διδακτορικό ο άνθρωπος. Να, αυτά βλέπεις, γι' αυτό έχεις διαβήτη. Ναι, διδακτορικό πήρε. Ξέρει πότε ανεβαίνει, πότε κατεβαίνει, τα πάντα. Και άρχισα να του κάνω ερωτήσεις. Α, και σου απαντούσε ο τράγκας? Ναι, μου απαντούσε και μου είπε ότι με το κονιάκ και με το γαλακτομπούρικο ο άνθρωπος πεθαίνει. Αλλά εγώ δεν πέθανα, ζωντάνεψα. Για να μιλάμε τώρα. Και του είπα, κύριε τράγκα, ήθελα μία παράκληση. Είμαστε 1.000.000 διαβητικοί εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν κάνετε ένα σεμινάριο να βγείτε έξω να μας μιλήσετε για το διαβήτη? Τι τους θέλουμε όλους αυτούς τώρα, τους γιατρούς? Εσείς τα λέτε πιο καλά από την τηλεόραση. Εμείς εσάς ακούμε. Να μας μιλήσετε για το διαβήτη, να πούμε κι εμείς τις δικές μας τις παρενέργειες, να μας πείτε κι εμείς πώς μπορούμε να το θεραπεύσουμε και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Γι' αυτό σας προτείνω, κλείστε ένα γήπεδο, να μπούμε όλοι μέσα να μπουκάρουμε ζαχαροδιαβητική, να κάθετε να μιλάει ο τράγκας, να μιλάμε κι εμείς, και να μετριόμαστε ποιος έχει τον περισσότερο διαβήτη. Πάντως, μην καθίσει και πιει κανένας κονιάκ και φάει γαλακτομπούρικο, πέθανε. Δεν μου λες, Βενετάκη, τον Λολοστεφανή, τον έχεις ακουστά? Όχι, καλός είναι αυτός. Κατά εκεί θα πάμε. Πάμε. Ω, δεν πάω εγώ εκεί. Ποτέ. Εγώ θα καθίσω εδώ, στο σπίτι μου, να πίνω τον καφέ μου, με τον Αντωνάκη μου και με τον γαλακτομπούρεκό μου.